Το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από χθες βράδυ το νησί προκάλεσε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, τόσης βράχων αλλά και θαλασσοταραχή. Σε ισχύ μέχρι και αύριο το μεσημέρι βρίσκεται η κίτρινη προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων παρατηρήθηκε καθίζηση οδοστρώματος περίπου 10 μέτρων στο δρόμο Γιόλου πόλης Χρυσοχούς. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν τα παράλια. Θέλω να συγχαρώ τους ανθρώπους της υπηρεσίας, γιατί μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα που έχουν υπάρξει και προσδοκούμε να είναι υπό έλεγχο η κατάσταση και στις επαρχίες που φαίνεται να αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, αυτές της Λάρνακας και της Λεμεσού. Την ίδια ώρα η πυκνή ομίχλη που επικρατούσε στα υψηλότερα ορεινά, σε συνδυασμό με την έντονη βροχόπτωση και τα χιόνια, έκαναν το έργο των οδηγών που βρέθηκαν κυρίως στο Τρόδος πολύ δύσκολο. Η θαλασσοταραχή προκάλεσε το φαινόμενο καπουτσίνο στην παραλία του ακροτηρίου στη Λεμεσό. Ο αφρός στην ακτή εμφανίζεται όταν το αλμυρό νερό συνδυάζεται με τα απόβλητα των ζωντανών οργανισμών της θάλασσας και όλα ανακατεύονται μαζί από τα ισχυρά ρεύματα.